ένα κομμάτι που είναι εντελώς κλασικό για αυτό το σχήμα. Αυτό το σχήμα είναι, τώρα αυτό δεν είναι ακριβώς κανονικό όργανο, αλλά έχει drawback, έχει τέτοια. Ο Χάμον βρήκε το εξής πράγμα, δεν ξέρω να ξέρετε για να σας αναλύσω από την ιστορία. Βρήκε ότι με ένα μαγνήτη και ηλεκτρισμό βγαίνουν οι 9 αρμονικές που βγαίνουν στο εκκλησιαστικό όργανο με το υδραυλικό σύστημα. Άρα η κανονική ονομασία αυτού του οργάνου δεν είναι Χάμοντα, αυτό είναι ο Χάμοντα που το έβγαλε, είναι ηλεκτρομαγνητικό όργανο. Γιατί με μαγνήτη και ηλεκτρισμό βγαίνουν οι 9 αρμονικές που είναι τα 9 συρτάρια που λέμε, που στο εκκλησιαστικό είναι το υδραυλικό σύστημα. Άρα αυτό είναι η ηλεκτρομαγνητική μορφή του υδραυλικού συστήματος. Αλλά αυτό το σχήμα έχει καθιερωθεί στην ιστορία της Jazz από τον Jimmy Smith το 1956, έβγαλε ένα δίσκο που λεγόταν New Sound, New Star. Και εκεί παρουσιάζεται ακριβώς έτσι και όπως είναι στημένο το όργανο αυτό, που η πρώτη οκτάβα με τη δεύτερη οκτάβα είναι ακριβώς οι ίδιες για να μπορείς να κάνεις τον μπάσο, είναι ακριβώς στημένο για να γίνεται αυτό. Και μέχρι τώρα οι jazz οργανίστες στείνουν όπως έστεινε ο Jimmy Smith. Οι rock οργανίστες είναι λίγο διαφορετικό, ενώ χρησιμοποιούν το ίδιο όργανο, επειδή κυρίως υπάρχουν μπασίστες που χρησιμοποιούν εντελώς διαφορετικά, με πιο ποικιλία και πιο τέτοιο, και επίσης εντελώς διαφορετικά το χρησιμοποιούν και οι οργανίστες που παίζουν σε εκκλησίες. Στα γκόσπελ και αυτά που έχουμε και τις πεταλιέρες. Αυτό όμως είναι ένα κανονικό σχήμα που είναι στην παράδοση του Jimmy Smith και θα θέλαμε να αφαιρέσουμε ένα κομμάτι σε όλους αυτούς τους παλιούς που έχουμε δει και στον Γιώργο ιδιαίτερα. Του Jimmy Smith από το κλασικό δίσκο της Blue Note, Back at the Chicken Shack, είναι ο Jimmy Smith με ένα σκύλο μπροστά από ένα κοτέξι. Το εξώφυλλο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και είναι ένα 12 blues shuffle που νομίζω ότι ταιριάζει τέλεια με αυτό το σχήμα. Back at the Chicken Shack. Thank you.